Στην Καλαθόσφαιρα τώρα πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων ΟΠΑΠ ανδρών και γυναικών πρώτης κατηγορίας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Καλημέρα με Super Derby θα έχουμε στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας ανδρών πρώτης κατηγορίας για τη νέα σεζόν όπως προέκυψε μετά από κλήρωση. Δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, η ΑΕΚ και ο Κεραυνός, θα τα πούν στην πρεμιέρα, ενώ το δικό τους ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα παιχνίδια ΑΕΛ ΕΘΑ, Ένωση Ομόνια και Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Στο πρωτάθλημα γυναικών η κληρωτίδα δεν έβγαλε το μεγάλο παιχνίδι, καθώς η ΑΕΛ και η Ανόρθωση που είναι τα φαβορί για τον τίτλο θα αγωνιστούν με ΑΠΟΠ και Αναγέννηση αντίστοιχα. Στο άλλο παιχνίδι θα αγωνιστούν ο Φίνιξ και η ΕΘΑ. Πριν από την έναρξη των κληρώσεων, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανδρέας Μουζουρίδης ανέφερε πως η φετινή σεζόν θα είναι ιδιαίτερη λόγω της πανδημίας με τον κορονοϊό, τονίζοντας πως πρώτης το στόχος της Ομοσπονδίας αποτελεί η ασφάλεια της υγείας όλων. Πρώτα εμείς ήδη να τηρήσουμε πιστά τους κανόνες υγιεινής και μετά η Ομοσπονδία θα είναι δίπλα σας για να τηρηθεί όπως πρέπει το πρωτόκολλο. Στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση από τον Δόκτωρ Αρμέν Αρμενιάν σχετικά με το πρωτόκολλο υγείας. Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι η κλήρωση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Basket League ανδρών και του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ γυναικών πρώτης κατηγορίας. Όπως σε όλα τα αθλήματα, έτσι και στο μπάσκετ, οι συνθήκες με τις οποίες θα αρχίσει το νέο πρωτάθλημα θα είναι πρωτόγνωρες. Θα είναι μια χρονιά η οποία θα διεξαχθεί μέσα σε πρωτόγνωρες αγωνιστικές συνθήκες. Η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να πλήττει τόσο την Κύπρο όσων και όλων των κόσμων. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να μείνει έξω η οικογένεια του αθλητισμού. Το πρωί έγινε η κλήρωση για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ανδρών που θα διεξαχθεί 2 με 5 Οκτωβρίου και τα ζευγάρια είναι ΑΕΚ Κεραυνός, Ένωση Ομόνια, Απόλλων ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ ΕΘΑ. Ρεπό έχει η ομάδα του ΑΠΟΠ. Στις 4 Οκτωβρίου θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες στις γυναίκες και τα ζευγάρια είναι ΑΕΛ ΑΠΟΠ, Phoenix MJ, Basket Plus ΕΘΑ, Ανόρθωση Αναγέννηση, ρεπό έχει η ομάδα της ΕΝΑΔ. Κατά την διάρκεια της κλήρωσης δόθηκαν διευκρινήσεις προς τα σωματεία για τα ιατρικά πρωτόκολλα που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πάμε στο μπάσκετ, πρεμιέρα με ντέρπι στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας. Η κλήρωση της διοργάνωσης σήμερα έφερε αντιμέτωπους στην πρώτη αγωνιστική την ΑΕΚ με τον Κεραυνό, δύο από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Το ντέρπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Κεραυνό ξεχωρίζει των αναμετρήσεων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας, το οποίο θα αρχίσει στις 2 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί επίσης το ντέρπι ανάμεσα στον Απόλλωνα και το ΑΠΟΕΛ. Οι υπόλοιπες δύο αναμετρήσεις είναι ΑΕΛ ΕΘΑ και Ένωση Νέων Παραλμνίου Ομόνια. Ρεπό στην πρώτη αγωνιστική θα έχει ο ΑΠΟΠ, καθώς το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 9 ομάδων. Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί σε 2 γύρους. Στην δεύτερη φάση οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 1 έως 6 θα αγωνιστούν στον όμιλο του τίτλου και οι τελευταίες 3 ομάδες θα αγωνιστούν σε ένα γύρο για την αποφυγή του υποβιβασμού. Το πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας προβλέπει την υποβολή όλων των καλαθοσφαιριστών σε τεστ κορονοϊού πριν την έναρξη της διοργάνωσης.